Είμαι η Ελίνα Μεγάλου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών Επιμόρφωσης και Επιστοποίησης του ΙΤΕ Διόφαντος, το οποίο συμμετέχει ως εταίρος στο έργο ΠΑΦΣΕ. Στην ενότητα αυτή θα εστιάσουμε στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα ΙΜΗ. Πρόκειται για μια συνεργατική, κοινωνική ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία ξεκίνησε από την Ελλάδα, έγινε ευρύτερα γνωστή το 2020 κατά την πανδημία, στηρίζοντας την εξαποστάσεως σχολική εκπαίδευση ως μία από τις δύο επίσημες πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας και έκτοτε συνεχίζει να επεκτείνεται και να παρέχει ένα αξιόπιστο, ασφαλές, συνεργατικό, ψηφιακό, εκπαιδευτικό περιβάλλον σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς. Το επιμορφωτικό εργαστήριο για την ΙΜΗ έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μία βιντεοπαρουσίαση δομημένη ως εξής. Η εισαγωγή στην ΙΜΗ, όπου θα γνωρίσουμε τις βασικές σχεδιαστικές και παιδαγωγικές αρχές και τη γενικότερη φιλοσοφία της πλατφόρμας. Θα ακολουθήσει επίδειξη της ΙΜΗ, όπου θα επισκεφθούμε και θα εξερευνήσουμε το περιβάλλον της ΙΜΗ, τη λειτουργικότητά της και τις βασικές εφαρμογές της, με στόχο να κατανοήσουμε τι προσφέρει η πλατφόρμα και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτήν. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 10 μικροσενάρια εξοικείωσης με την ΙΜΗ, τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε με το δικό σας ρυθμό. Θα ξεκινήσουμε λέγοντας δύο λόγια για την προέλευση της ΙΜΗ. Η σχεδίαση και ανάπτυξη της ΙΜΗ ξεκίνησε το 2014 ως υπηρεσία του Ψηφιακού Σχολείου, του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Σχολείων. Στόχος ήταν η ανάπτυξη μιας παιδαγωγικά και τεχνολογικά σύγχρονης πλατφόρμας για όλους τους μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, ώστε να αποτελέσει το κύριο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας τους. Η παιδαγωγική και τεχνική σχεδίαση και η ανάπτυξη της ΙΜΗ έγινε εξ ολοκλήρου εσωτερικά από το ΙΤΕ Διόφαντος με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΕ 2007-2014 και 2014-2020. Η πρώτη έκδοση της ΙΜΗ τέθηκε σε λειτουργία το 2015, ενώ στις αρχές του 2020 κυκλοφόρησε η ολοκληρωμένη της έκδοση 2.0. Η ευρία αξιοποίηση της έκδοσης αυτής κατά την πανδημία, ως επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, οδήγησε σε 650.000 πλέον χρήστες στην Ελλάδα, εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες, οι οποίες συνετέλεσαν ουσιαστικά στη μεταξέλιξή της ως σε μια όρημη και σταθερή πλατφόρμα. Στην παρούσα φάση, η ΙΜΗ είναι στην έκδοση 3.3, ενώ συνεχίζεται από το ΙΤΕ η υποστήριξη της και η επέκταση της λειτουργικότητάς. Το 2022, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΠΑΦΣΕ, η ΙΜΗ περνά τα σύνορα της Ελλάδας. Διαμορφώνεται η πολύγλωση, ευρωπαϊκή εκδοχή της, με σκοπό αρχικά να υποστηρίξει τόσο την εφαρμογή των σεναρίων STEM στα σχολεία του έργου ΠΑΦΣΕ, σε Πορτογαλία, Πολωνία, Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και τη συνεργασία σχολείων, εκπαιδευτικών, μαθητών, μαθητριών και γονέων με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, υλοποιώντας την προσέγγιση Open Schooling ή στα ελληνικά ανοιχτά σχολεία. Συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή της πορεία, η ΙΜΗ το 2023, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ILCD, του Erasmus+, αξιοποιείται εκτός από Ελλάδα και Κύπρο, σε σχολεία στην Βουλγαρία, Λετωνία και Λιθουανία και επεκτείνεται σε επιπλέον 4 γλώσσες. Σήμερα η ΙΜΗ είναι διαθέσιμη σε 3 εκδοχές, 3 διακριτές εγκαταστάσεις. Την επίσημη ΙΜΗ στη διεύθυνση imi.edu.gr, αποκλειστικά διαθέσιμη σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες ελληνικών σχολείων, με χρήση των λογαριασμών του στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, παρέχοντας έτσι ένα ασφαλές περιβάλλον. Είναι διαθέσιμη σε ελληνικά και αγγλικά. Την ελληνική ΙΜΗ για όλους, στη διεύθυνση forall.imi.edu.gr, πρόκειται για μια ανοιχτή και δωρεάν σε όλους ΙΜΗ με απλή εγγραφή, επίσης διαθέσιμη σε ελληνικά και αγγλικά, και την πολύγλωση ευρωπαϊκή ΙΜΗ, στη διεύθυνση imi.forall.eu. Η ευρωπαϊκή ΙΜΗ είναι ανοιχτή και ελεύθερα διαθέσιμη για αξιοποίηση από εκπαιδευτικούς μαθητές και μαθήτριες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο στην Ευρώπη για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικότερα για την υποστήριξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πλέον είναι διαθέσιμη σε 8 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, πορτογαλικά, πολωνικά, βουλγαρικά, λετωνικά, γερμανικά και λιθουανικά. Πώς σχεδιάστηκε η ΙΜΗ? Η σχεδίαση μιας ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας που στοχεύει να υποστηρίξει όλη τη σχολική εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο ήταν ένα σύνθετο εγχείρημα. Προς αυτή την κατεύθυνση εκπονήσαμε μια εκτεταμένη έρευνα για εκπαιδευτικές και κοινωνικές πλατφόρμες, εστιάζοντας εκείνα τα χαρακτηριστικά που τις έκαναν δημοφιλείς και μελετήσαμε τις διεθνείς κατευθύνσεις για τις πλατφόρμες νέας γενιάς. Στο πλαίσιο αυτό εξετάσαμε τις υφιστάμενες πλατφόρμες ανοιχτού κώδικου όπως το Moodle, η Class, αλλά και εμπορικές πλατφόρμες είτε ελεύθερες για χρήση όπως το Edmodo είτε συνδρομητικές όπως η FrogOS.
Ανακοινώσαμε μια ανοιχτή πρόσκληση ζητώντας από εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες να μοιραστούν τις ιδέες τους αλλά και τις απαιτήσεις τους από μια ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα. Συζητήσαμε με εμπειρογνώμονες και επιστήμονες του χώρου και αποτυπώσαμε τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. Με βάση τα παραπάνω, προέκυψαν οι βασικές παιδαγωγικές και σχεδιαστικές αρχές της ΗΜΗ. Ας τις δούμε. Η ΗΜΗ σχεδιάστηκε ως ανθρωποκεντρική πλατφόρμα. Στις πλατφόρμες διαχείρισης μάθησης, τα Learning Management Systems ή LMSs, εν συντομία, η έμφαση δίνεται συνήθως στη διαχείριση της τάξης και του υλικού των μαθημάτων. Όμως εκτός από την τάξη τους, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν και άλλες δραστηριότητες, ατομικές ή συνεργατικές, που αφορούν για παράδειγμα στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, σε εξωσχολικές δράσεις, στη συνεργασία τους με άτομα άλλων σχολείων. Καθώς η μάθηση λαμβάνει χώρο από οτιδήποτε και οπουδήποτε, στο πλαίσιο της τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης, αναδείχθηκε η ανάγκη σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς για ένα ψηφιακό προσωπικό χώρο εργασίας και συνεργασίας που να υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητές τους και όχι μόνο όσες σχετίζονται με την τάξη τους ή πραγματοποιούνται μέσα στο σχολείο. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΗΜΗ σχεδιάστηκε ως ένα προσωπικό περιβάλλον μάθησης, Personal Learning Environment, ή συνοπτικά PLE, αντί για ένα παραδοσιακό LMS. Αυτό δηλώνει και το όνομά της. Η ΜΗ σημαίνει ο ψηφιακός εαυτός μου, αλλά και σημαίνει και είμαι στα αρχαία ελληνικά. Δεύτερον, η ΜΗ σχεδιάστηκε πρωτίστως για μαθητές και μαθήτριες. Κατά συνέπεια, ζητούμενο ήταν ένα ψηφιακό περιβάλλον μοντέρνο και ελκυστικό, το οποίο να τους προσφέρει οικία εμπειρία χρήσης, ανοιχτό και ταυτόχρονα ασφαλές. Τρίτον, η ΜΗ σχεδιάστηκε ως μια δημοκρατική πλατφόρμα. Ό,τι μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευτικός στην πλατφόρμα, μπορεί να το κάνει και ο κάθε μαθητής και μαθήτρια. Στον παιδαγωγικό σχεδιασμό της ΜΗ, ζητούμενο ήταν οι μαθητές και μαθήτριες να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά και να μπορούν να αναλαμβάνουν σημαντικούς και υπεύθυνους ρόλους σε όλες τις δραστηριότητες και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η πλατφόρμα σε ισότιμη βάση με τους εκπαιδευτικούς. Ακόμα και να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τους δικούς τους χώρους συνεργασίας και να καλούν τους συμμαθητές τους να συμμετέχουν, ακριβώς όπως οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν τις τάξεις τους. Η ΜΗ σχεδιάστηκε ως μια κοινωνική πλατφόρμα. Μέσω αυτής της κοινωνικής προσέγγισης, αλλά και τους αυξημένους ρόλους, οι μαθητές και μαθήτριες θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα και ήπιες δεξιότητες, soft skills, όπως συνεργασίας, επικοινωνίας, ηγεσίας, δημιουργικότητας, εξωστρέφειας, κριτικής σκέψης, ευελιξίας, καινοτομίας και άλλα. Πέμπτον, ζητούμενο της σχεδιαστικής προσέγγισης στη ΣΥΜΗ ήταν η ομαλή μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Για αρχή, απλά να υποστηρίξει ψηφιακά τις καθημερινές δραστηριότητες που υλοποιούνται ήδη στο σχολείο ή εκτός σχολείου. Να τις μεταφέρει δηλαδή στον ψηφιακό κόσμο, προσομοιώνοντας όσο το δυνατόν τον πραγματικό κόσμο. Ποιες είναι αυτές οι δραστηριότητες? Οι μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί στην καθημερινότητά τους επικοινωνούν, συνεργάζονται, δημιουργούν ομάδες, δουλεύουν σε ομάδες, συγκεντρώνουν, ανταλλάσσουν και αξιοποιούν εκπαιδευτικό υλικό, αναθέτουν και αντίστοιχα υλοποιούν ασκήσεις και εργασίες, προβάλλουν τη δουλειά τους προς τα έξω. Αυτές τις πέντε δραστηριότητες κλήθηκε να υποστηρίξει αρχικά ο ψηφιακός κόσμος της ΣΥΜΗ. Έκτον, ένα ακόμα ζητούμενο του σχεδιασμού της ΣΥΜΗ ήταν να βασίζεται σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και επέκτασης. Η λογική των ολοκληρωμένων πλατφορμών που περιλαμβάνουν τα πάντα εντός τους οδηγεί συχνά σε παροχημένα συστήματα, ειδικά όταν μειωθεί η χρηματοδότηση. Η προσέγγιση, επομένως, ήταν η ΜΗ να σχεδιαστεί ως ένα ανοιχτό επεκτάσιμο πλαίσιο, ένα σασί, το οποίο να μπορούν να ενσωματωθούν εφαρμογές apps από ποικίλους παρόχους και να επεκτείνουν τη λειτουργικότητά τους. Apps από την εκπαιδευτική κοινότητα, από πανεπιστήμια, από εταιρείες, από όλους. Αλλά και έτοιμα, ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία, εφόσον διατίθεται δωρεάν. Τέλος, οι πλατφόρμες που παρέχουν πολλαπλές λειτουργίες συχνά αντιμετωπίζονται από τους χρήστες ως περίπλοκες και δύσκολες. Η σχεδιαστική προσέγγιση που ακολουθείται στις κινητές συσκευές θεωρήθηκε πολύ καλή πρακτική. Η ΜΗ έρχεται με προεγκατεστημένες μόνο τις βασικές εφαρμογές και καθώς οι χρήστες εξοικειώνονται, εκαθιστούν εύκολα νέες μέσα από μια αποθήκη εφαρμογών. Ακολουθώντας αυτές τις σχεδιαστικές αρχές, δημιουργήθηκε η ΜΗ. Τι είναι λοιπόν η ΜΗ? Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτή μέσα από ένα μικρό βίντεο.
ας εξερευνήσουμε τώρα το περιβάλλον της ημί. Στο επιμορφωτικό σεμινάριο θα βασιστούμε στην Ευρωπαϊκή ημί. Μεταβαίνουμε στη σελίδα εισόδου της Ευρωπαϊκής ημί στη διεύθυνση imi4all.eu. Όπως αναφέραμε, είναι ελεύθερη και ανοιχτή σε όλους. Απαιτείται όμως εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού, χρησιμοποιώντας μια έγκυρη διεύθυνση email. Για να εγγραφείτε, επιλέξτε «Δημιουργία λογαριασμού», συμπληρώστε τη φόρμα με τα απαιτούμενα στοιχεία και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον λογαριασμό σας μέσω του συνδέσμου που θα λάβετε στη διεύθυνση email που δηλώσετε. Έχοντας αποκτήσει λογαριασμό στην ημί, μεταβαίνουμε στη διεύθυνση imi4all.eu, επιλέγουμε «Είσοδος» και συνδεόμαστε στον λογαριασμό μας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουμε ορίσει. Αυτός είναι ο κεντρικός χώρος εργασίας στην ημί. Μοιάζει με περιβάλλον φορητής συσκευής, όμως πρόκειται για πρόγραμμα που τρέχει σε φιλομετρητές. Οι εφαρμογές ή αλλιώς apps εμφανίζονται ως εικονίδια σε διάταξη πλέγματος. Αρχικά στην ημί βρίσκουμε μόνο τις προεγκατεστημένες εφαρμογές της. Μπορούμε όμως να εγκαταστήσουμε επιπλέον εφαρμογές, επιλέγοντάς τις από την αποθήκη εφαρμογών της ημί, το ημί Store, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ανάλογα με τον αριθμό των εφαρμογών, ο κεντρικός χώρος της ημί μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες σελίδες, στις οποίες μπορούμε να κινηθούμε σύροντας την οθόνη δεξιά και αριστερά. Επίσης, επιλέγοντας επεξεργασία, έχουμε τη δυνατότητα να οργανώσουμε τον κεντρικό χώρο μας, να μετακινήσουμε και να αλλάξουμε τη θέση των εφαρμογών ή να τις ομαδοποιήσουμε σε φακέλους. Μέσα από το app Ρυθμίσεις μπορούμε να προσωποποιήσουμε το περιβάλλον εργασίας μας, να επιλέξουμε το θέμα εμφάνισης, την εικόνα φόντου ή και τη γραμματοσειρά. Η ημί είναι μια κοινωνική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Κάθε μέλος της ημί έχει ένα δημόσιο προφίλ που αντιπροσωπεύει το πώς αυτοσυστήνεται στον ψηφιακό κόσμο της ημί. Περιλαμβάνει τα στοιχεία που μπορούν να δουν τα άλλα μέλη για εκείνον ή εκείνη. Μια εικόνα ή ένα avatar, λίγα λόγια για τον εαυτό μας, μια φράση που μας εκφράζει και αν επιθυμούμε, σε ποιες ομάδες συμμετέχουμε, αλλά και επιλεγμένο περιεχόμενο από τα επιτεύγματά μας που έχουμε στο ηλεκτρονικό μας πορτφόλιο. Στην ημί, όπως και στα κοινωνικά δίκτυα, το δημόσιο προφίλ μας αποτελεί μέρος της ψηφιακής μας ταυτότητας ή αλλιώς της ταυτότητάς μας στον ψηφιακό κόσμο. Αυτή είναι μια σημαντική έννοια που περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από μια εικόνα ή ένα σύνθημα στο δημόσιο προφίλ μας. Είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, αλληλεπιδρούμε, σχολιάζουμε και συμπεριφερόμαστε στους άλλους στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από αυτή τη λειτουργία της ημί, μαθητές και μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τι σημαίνει δημόσιο προφίλ σε ένα κοινωνικό δίκτυο, ποια εικόνα να ανεβάσουν ή να επιλέξουν, ποιες πληροφορίες να μοιραστούν όταν αυτοπαρουσιάζονται. Όπως και σε άλλες κοινωνικές πλατφόρμες, στην ημί, κάθε μαθητής, μαθήτρια ή εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του προσωπικό δίκτυο φίλων, επαφών. Για να προσθέσουμε κάποιον στις επαφές μας, θα πρέπει είτε να στείλουμε αίτημα σύνδεσης, το οποίο να γίνει αποδεκτό, είτε να αποδεχτούμε εμείς κάποιο αίτημα. Οι επαφές μας μπορούν να είναι από οποιοδήποτε σχολείο, πόλη ή χώρα. Μέσα από την εφαρμογή «Επαφές» βλέπουμε τη λίστα των επαφών μας, τα αιτήματα σύνδεσης που έχουμε λάβει, τα οποία μπορούμε να αποδεχτούμε ή να απορρίψουμε, καθώς και τα μέλη που έχουμε αποκλείσει. Τι είναι δηλαδή η ημί, θα ρωτήσετε, ένα Facebook για μαθητές, δεν είναι επικίνδυνο αυτό? Πιστεύουμε ότι αυτή η κοινωνική προσέγγιση της ημί αποτελεί μια ευκαιρία για τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναπτύξουν νέες δεξιότητες σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες κοινωνικής συσχέτισης και συμπεριφοράς στα κοινωνικά δίκτυα. Να μάθουν να διαχειρίζονται αιτήματα σύνδεσης, την εξετάζουν, την αποδέχονται και βέβαια με τους εκπαιδευτικούς ως βοηθούς και καθοδηγητές. Στην ημί έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τις επαφές μας ασύγχρονα, με μηνύματα κειμένου, chat, αλλά και σύγχρονα, ένας προς ένα, με φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις. Για τις κλήσεις ήχου και βίντεο θα πρέπει και τα δύο μέλη να είναι συνδεδεμένα στην ημί, το οποίο φαίνεται με την πράσινη κουκίδα. Η ημί υποστηρίζει αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, εμφανίζονται στο καμπανάκι εδώ πάνω δεξιά. Στέλνονται είτε αν απαιτείται κάποια ενέργεια από εμάς, είτε απλά για ενημέρωση.
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ΙΜΗ είναι η επεκτάση της λειτουργικότητάς της μέσα από την προσθήκη νέων εφαρμογών, apps. Οι διαθέσιμες εφαρμογές της ΙΜΗ βρίσκονται εδώ, στην αποθήκη εφαρμογών της, το ΙΜΗ Store, το οποίο ενημερώνεται τακτικά με νέες εφαρμογές ή βελτιωμένες εκδόσεις τους. Επιλέγοντας εγκατάσταση ή επεγκατάσταση, η κάθε εφαρμογή τοποθετείται στον κεντρικό χώρο εργασίας μας ή αντίστοιχα αφαιρείται από αυτόν. Ας γνωρίσουμε τώρα τον βασικό χώρο συνεργασίας και εργασίας της ΙΜΗ. Όπως είπαμε, η ΙΜΗ είναι μια συνεργατική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Όλα τα μέλη της, εκπαιδευτικοί μαθητές και μαθήτριες, μπορούν να δημιουργούν ψηφιακούς χώρους συνεργασίας, μικρότερους ή μεγαλύτερους, δημόσιους ή ιδιωτικούς. Αυτοί οι χώροι συνεργασίας στην ΙΜΗ ονομάζονται κυψέλες. Οι κυψέλες είναι μια βασική δομική έννοια στην ΙΜΗ. Αντιπροσωπεύει μια ομάδα ανθρώπων και παρέχει έναν χώρο για την επικοινωνία τους, τη συνεργασία τους, τη διαμήρυνση ψηφιακού υλικού και άλλα. Τι μπορεί να αντιπροσωπεύει μια κυψέλη? Η κλασική περίπτωση είναι μια κυψέλη να αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη τάξη ή ένα τμήμα για ένα μάθημα, παρέχοντας έναν ιδιωτικό χώρο που οργανώνεται και συντονίζεται από τον εκπαιδευτικό. Στην ΙΜΗ όμως, ο κάθε εκπαιδευτικός μαθητής ή μαθήτρια δεν έχει μόνο μια κυψέλη την τάξη του. Μπορεί να δημιουργεί ή να συμμετέχει σε όσες κυψέλες επιθυμεί. Κυψέλες για όλες τις δραστηριότητές τους που λαμβάνουν χώρα εντός και εκτός σχολείου, για τις οποίες απαιτείται συνεργασία, επικοινωνία, ανταλλαγή περιεχομένου. Μια ομάδα μαθητών που υλοποιούν ένα project ή μια εξωσχολική δραστηριότητα, όπως μια θεατρική παράσταση, και θέλουν έναν ιδιωτικό χώρο συνεργασίας, μπορούν να δημιουργήσουν και να έχουν τη δική τους κυψέλη. Και επειδή η συνεργασία στον πραγματικό κόσμο δεν περιορίζεται στο χώρο του σχολείου ή της τάξης, μια κυψέλη μπορεί να δημιουργηθεί για τη συνεργασία τάξεων από διαφορετικά σχολεία, σε άλλες πόλεις ή χώρες το καθένα, που αποφάσισαν να κάνουν μια δράση από κοινού. Μία κυψέλη μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύει και ένα ολόκληρο σχολείο, μία κοινότητα με μέλη όλους τους μαθητές, μαθήτριους, εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς, ώστε να κοινοποιούν και να συζητούν θέματα που αφορούν σε ολόκληρο το σχολείο, να ανταλλάσσουν υλικό και άλλα. Ή προς την κατεύθυνση του ανοίγματος των σχολείων στην κοινωνία και του θεσμού των ανοιχτών σχολείων, μία κυψέλη μπορεί να υποστηρίζει τις συνεργασίες του σχολείου με τοπικούς φορείς, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, κάτι που είναι εφικτό στην Ευρωπαϊκή ΙΜΗ. Αυτό ακριβώς υλοποιεί τον βασικό σχεδιασμό της ΙΜΗ ως ένα ανθρωποκεντρικό προσωπικό περιβάλλον μάθησης που υποστηρίζει συνολικά την τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Η δημιουργία μιας κυψέλης είναι πολύ εύκολη και γρήγορη. Μία απόφαση αρχική είναι αν η κυψέλη μας θα είναι δημόσια ή ιδιωτική. Ιδιωτική, αν θέλουμε έναν ιδιωτικό χώρο συνεργασίας, μόνο για τα μέλη που συμμετέχουν. Δημόσια, αν θέλουμε ένα δημόσιο χώρο συζητήσεων, μια ανοιχτή κοινότητα. Στον σχεδιασμό της ΙΜΗ, μια ιδιωτική κυψέλη υλοποιεί την έννοια μιας κλειστής ομάδας εργασίας. Οι δημόσιες κυψέλες, από την άλλη, υλοποιούν την έννοια των ανοιχτών εκπαιδευτικών κοινοτήτων μάθησης. Ας γνωρίσουμε τώρα τον βασικό χώρο εργασίας και συνεργασίας στην ΙΜΗ. Ας δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κυψέλη. Επιλέγουμε την εφαρμογή κυψέλη και στη συνέχεια νέα. Έστω ότι θέλουμε έναν ιδιωτικό ψηφιακό χώρο για συνεργασία και επικοινωνία της ομάδας μας στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM. Επιλέγουμε ιδιωτική κυψέλη. Δίνουμε ένα όνομα για την κυψέλη μας. Επιλέγουμε μία εικόνα για την κυψέλη και ένα φόντο. Δίνουμε μία μικρή περιγραφή. Μας ζητείτε επίσης ένα αναγνωριστικό, το οποίο θα είναι μέρος του URL της κυψέλης. Άρα θα πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και να έχει και νόημα. Ορισμένες λέξεις κλειδιά για εύκολη αναζήτηση της κυψέλης μας και δημιουργήθηκε. Αυτό είναι το βασικό περιβάλλον μιας κυψέλης. Κάθε κυψέλη έχει μέλη, έπειτα από πρόσκληση και αποδοχή, κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των μελών της, ο τείχος είναι το βασικότερο, κοινόχρηστο χώρο για διαμήρυνση αρχείων και άλλου υλικού και συνεργατικές εφαρμογές. Η κάθε κυψέλη έχει έναν υπεύθυνο, τον δημιουργό της. Ο υπεύθυνος μπορεί να ορίσει βοηθούς για την κυψέλη του. Ο ρόλος του υπευθύνου είναι σημαντικός,
Ο υπεύθυνος διαμορφώνει τον χώρο της Κυψέλης, ορίζει το περιεχόμενο και τις εφαρμογές, προσκαλεί μέλη στην Κυψέλη, αποδέχεται αιτήσεις συμμετοχής, είναι moderator της συζητήσης κλπ. Να σημειώσουμε εδώ ότι εφόσον στην ΗΜΗ όλοι έχουν δικαίωμα να δημιουργούν Κυψέλες, μπορούν και οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν ρόλο ηγέτη και να αναλάβουν την ευθύνη διαχείρισης ενός συνεργατικού χώρου. Ας ξεκινήσουμε προσκαλώντας μέλη στην Κυψέλη μας. Μπορούμε να προσκαλέσουμε οποιονδήποτε χρήστη της ΗΜΗ να γίνει μέλος της Κυψέλη μας, από οποιοδήποτε σχολείο, πόλη ή χώρα, αρκεί να έχει εγγραφεί στην ίδια εγκατάσταση της ΗΜΗ. Στην περίπτωσή μας, στην Ευρωπαϊκή ΗΜΗ. Μέσα στην Κυψέλη μας επιλέγουμε την εφαρμογή μέλη και στη συνέχεια την καρτέλα πρόσκληση μελών. Υπάρχουν τρεις τρόποι να εντοπίσουμε άτομα ώστε να στείλουμε πρόσκληση. Από τις επαφές μας, στέλνουμε με το βελάκι εδώ την πρόσκληση στο πρόσωπο που θέλουμε. Γενικά όμως δεν χρειάζεται να είναι κάποιος στις επαφές μας για να γίνει μέλος της Κυψέλης μας. Δεύτερον, αναζητώντας μέλη της ΗΜΗ με το όνομά τους ή καλύτερα αν το γνωρίζουμε το username τους. Εντοπίζουμε το άτομο και με τον ίδιο τρόπο στέλνουμε την πρόσκληση. Τρίτον, από κάποια άλλη Κυψέλη μας. Επιλέγουμε την Κυψέλη και εμφανίζεται η λίστα με τα μέλη της. Υποστηρίζεται και μαζική αποστολή πρόσκλησης. Στην επίσημη ελληνική ΗΜΗ, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν εδώ την τάξη τους και να στέλνουν σε όλους τους μαθητές τους πρόσκληση συμμετοχής. Ωστόσο, για να γίνει κάποιος μέλος της Κυψέλης μας, θα πρέπει να αποδεχτεί την πρόσκληση, όπως γίνεται στις κοινωνικές πλατφόρμες. Θα λάβει μια ειδοποίηση στο καμπανάκι πάνω δεξιά. Αυτό ισχύει και όταν ένας εκπαιδευτικός προσκαλεί τους μαθητές και τις μαθητριές του για να δημιουργήσει την τάξη του. Πρέπει να είναι συνειδητή η απόφαση συμμετοχής. Ας δούμε πώς επικοινωνούν τα μέλη μιας Κυψέλης. Ένα ισχυρό εργαλείο της Κυψέλης είναι ο τείχος, που αποτελεί το βασικό κανάλι επικοινωνίας των μελών μιας Κυψέλης. Συζητήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, ανατροφοδότηση, με απλό και γνώριμο τρόπο. Και όχι μόνο. Ο τείχος διαθέτει ένα πλήρες περιβάλλον επεξεργασίας. Εκεί μπορούν εύκολα όλα τα μέλη να αναρτούν αρχή οποιοδήποτε τύπου, βίντεο, παρουσιάσεις, μαθησιακά αντικείμενα από ψηφιακά αποθετήρια. Να προσθέτουν αναρτήσεις ή σχόλια, να μοιράζονται τις ιδέες τους, να αναθέτουν εργασίες κλπ. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έστω ότι το θέμα μελέτης μας είναι η ανοσία γέλης. Αναζητούμε στο αποθετήριο, φωτό δέντρο παύσε, ένα σχετικό μαθησιακό αντικείμενο. Βρίσκουμε την προσομοίωση, παράγοντες που επηρεάζουν την ανοσία γέλης. Αντιγράφουμε τη διεύθυνση του φυσικού πόρου που δίνεται στην καρτέλα του αντικειμένου. Επιλέγουμε τον τίτλο του, εισαγωγή συνδέσμου και επικολλούμε το σύνδεσμο που αντιγράψαμε. Δίνουμε επίσης το ερώτημα διερεύνησης προς τα μέλη της Κυψέλης. Ποιο είναι το κρίσιμο ποσοστό εμβολιασμού του πληθυσμού ώστε να εξασφαλιστεί η ανοσία γέλης? Αν θέλουμε, καταγράφουμε ένα στιγμιότυπο οθόνης από το αντικείμενο και ενσωματώνουμε την εικόνα στον τοίχο, προκειμένου να δώσουμε και μια οπτική απεικόνιση. Οι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να σχολιάσουν, να ρωτήσουν, να απαντήσουν. Αν τους άρεσε μια ανάρτηση, μπορούν να κάνουν και like με τη γνωστή καρδούλα. Και για να μην χάνονται οι σημαντικές αναρτήσεις, μπορούμε να τις καρφιτσώσουμε στην κορυφή. Ας πάμε τώρα να διαμορφώσουμε τον χώρο της Κυψέλης μας, εγκαθιστώντας κάποιες εφαρμογές. Η Κυψέλη έχει και εκείνη αποθήκη εφαρμογών. Το e-Mi Store Κυψέλης, που περιλαμβάνει συνεργατικές εφαρμογές. Η πιο σημαντική είναι τα αρχεία Κυψέλης. Εγκαθιστούμε με ένα κλικ την εφαρμογή, ώστε να έχουν τα μέλη της Κυψέλης δυνατότητα αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων. Επιστρέφουμε στον κεντρικό χώρο της Κυψέλης και ανοίγουμε την εφαρμογή Αρχεία Κυψέλης. Καθώς οι Κυψέλες είναι χώροι συνεργασίας, διαθέτουν έναν κοινόχρηστο φάκελο αρχείων για όλα τα μέλη τους. Ό,τι υλικό αναρτάται εκεί, το βλέπουν και μπορούν να το επεξεργαστούν όλα τα μέλη της Κυψέλης. Κάθε μέλος μπορεί εύκολα με drag and drop να σύρει και να αποθέσει εκεί αρχεία, διαμοιράζοντάς τα με τα υπόλοιπα μέλη. Το υλικό μπορεί να οργανωθεί σε φακέλους και υποφακέλους. Υποστηρίζονται επίσης και συνεργατικά αρχεία, σαν Google Docs, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε συνεργατικές δραστηριότητες. Τέλος, όπως αναφέραμε, μια Κυψέλη έχει συνεργατικές εφαρμογές, τις οποίες τις βρίσκουμε και τις εγκαθιστούμε μέσα από την αποθήκη εφαρμογών της Κυψέλης.
Επιστρέφουμε στον κεντρικό χώρο της Κυψέλης και βλέπουμε ότι οι εφαρμογές έχουν εγκατασταθεί. Τι έχουμε? Είμαι blogs Κυψέλης. Πρόκειται για ένα συνεργατικό, κοινόχρηστο ιστολόγιο για όλα τα μέλη της Κυψέλης, όπου μπορούν να γράφουν άρθρα, να σχολιάζουν και να προβάλλουν τη δουλειά τους προς τα έξω. Τα ιστολόγια της ΗΜΗ είναι ορατά και δημόσια και εκτός του περιβάλλοντος της ΗΜΗ. Τη βιβλιοθήκη υλικού, ΗΜΗ Library. Εκεί ο υπεύθυνος της Κυψέλης μπορεί να αναρτά υλικό αναφοράς, να το οργανώνει και να το διαμοιράζει στα μέλη της. Τα ΗΜΗ Assignments για την ανάθεση εργασιών στα μέλη της Κυψέλης και την παρακολούθησή τους. Δημοσκοπήσεις, ΗΜΗ Polls, για τη δημιουργία και διαχείριση δημοσκοπήσεων ανάμεσα στα μέλη μιας Κυψέλης. Πλάνο τάξης, για οπτικοποίηση της διάταξης των θρανίων της τάξης και τις θέσεις μαθητών και μαθητριών. Έως τώρα δημιουργήσαμε μια ιδιωτική Κυψέλη, η οποία δεν είναι ορατή από άλλους. Έστω όμως ότι θέλουμε ένα δημόσιο ψηφιακό χώρο για συνεργασία και επικοινωνία. Για παράδειγμα, συνεργασία του σχολείου μας με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης εκπαιδευτικών σεναρίων σε θεματικές STEM, ακολουθώντας την προσέγγιση Open Schooling. Επιλέγουμε δημόσια Κυψέλη, η διαδικασία είναι η ίδια. Ανοιχτό σχολείο, τέταρτο λύκειο Γλυφάδες. Η Κυψέλη δημιουργήθηκε με δημόσιο τοίχο. Πώς τη βρίσκουν όμως τα άλλα μέλη της ΗΜΗ? Συνδέουμε με ένα διαφορετικό λογαριασμό εδώ για να το δούμε. Μέσα από την εφαρμογή Κυψέλης επιλέγουμε αναζήτηση. Μπορούμε να δούμε τον κατάλογο όλων των δημόσιων Κυψελών, ταξινομημένων με βάση τον αριθμό των μελών τους ή με βάση την ημερομηνία δημιουργίας τους. Μπορούμε να αναζητήσουμε Κυψέλες με κάποια λέξη κλειδί. Για παράδειγμα, σχολείο. Βρίσκουμε την Κυψέλη ανοιχτό σχολείο, επιλέγουμε την Κυψέλη αυτή. Αν ο τοίχος είναι ανοιχτός, βλέπουμε απλά τις συζητήσεις. Ή στέλνουμε αίτημα συμμετοχής, αν θέλουμε να συμμετέχουμε και στις αναρτήσεις υλικού. Μπορούμε επίσης να ακολουθήσουμε μια Κυψέλη, ώστε να είναι στη λίστα των Κυψελών που ακολουθούμε. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, η λειτουργικότητα της ΗΜΗ βασίζεται και επεκτείνεται μέσα από τις εφαρμογές της. Ή αλλιώς τα apps. Κάθε εφαρμογή υποστηρίζει μια υπηρεσία, περισσότερο ή λιγότερο σημαντική. Ας δούμε τώρα συνοπτικά τις πιο σημαντικές εφαρμογές της ΗΜΗ. Τις βρίσκουμε μέσα από την κεντρική αποθήκη εφαρμογών. Εφαρμογή ΗΜΗ Content για τη δημιουργία περιεχομένου. Πρόκειται για ένα ανοιχτό εργαλείο για τη δημιουργία διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων και ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων γενικότερα. Βασίζεται στο εργαλείο ανοιχτού κώδικα H5P. Υποστηρίζει 45 τύπους εκπαιδευτικών πόρων, όπως διαδραστικά βίντεο, ασκήσεις αντιστοίχησης, διαδραστικές παρουσιάσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτηματολόγια, παιχνίδια μνήμης και πολλά άλλα. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, μπορούμε εύκολα να δημιουργήσουμε τα δικά μας διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ας δημιουργήσουμε μία διαδραστική χρονογραμμή, για παράδειγμα για την εξέλιξη του κορονοϊού στην Ελλάδα. Μέσα από την εφαρμογή ΗΜΗ Content επιλέγουμε νέο αντικείμενο, εντοπίζουμε τον τύπο αντικειμένου timeline, είτε από τη λίστα είτε με αναζήτηση. Ανοίγει μία καρτέλα, ώστε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία της χρονογραμμής μας. Δίνουμε έναν τίτλο για την αναζήτηση. Συμπληρώνουμε την επικεφαλίδα ολόκληρης της χρονογραμμής, έστω εξέλιξη του κορονοϊού οι πρώτοι μήνες. Στην ενότητα ημερομηνία ορίζουμε ζεύγη ημερομηνίας και γεγονότος. Προσθέτουμε και μία εικόνα φόντου στη χρονογραμμή μας, επιλέγουμε τη γλώσσα, εδώ ελληνικά, και επιλέγουμε δημιουργία. Το μαθησιακό μας αντικείμενο είναι έτοιμο. Τα διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα που δημιουργούνται αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη αντικειμένων μας μέσα στην εφαρμογή ΗΜΗ Content και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σε άλλες εφαρμογές της ΗΜΗ. Να τα αναρτήσουμε στον τοίχο μιας Κυψέλης, ώστε να τα διαμοιράσουμε μέσα στα μέλη της. Να τα εντάξουμε μέσα σε μια ανάθεση εργασιών. Να τα ενσωματώσουμε σε ένα ιστολόγιο ή σε ένα ψηφιακό μάθημα στην ΗΜΗ. Μπορούμε επίσης να τα κατεβάσουμε από την προσωπική βιβλιοθήκη μας ως αρχή H5P
και να τα ανεβάσουμε σε αποθετήρια, όπως το φωτόδεντρο υλικό χρηστών. Αντίστοιχα, μπορούμε να μεταφορτώσουμε μαθησιακά αντικείμενα, αρχεία H5P, που έχουν δημιουργήσει άλλοι, να τα αποθηκεύσουμε στη δική μας βιβλιοθήκη εφαρμογών ή μη content και να τα αξιοποιήσουμε όσο έχουν ή να τα προσαρμόσουμε στις ανάγκες μας. Εφαρμογή ή μη assignment για τη δημιουργία, ανάθεση και παρακολούθηση εργασιών. Τα ΕΜΗ Assignments είναι η μόνη εφαρμογή της ΕΜΗ που διαφοροποιείται ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η έκδοση για εκπαιδευτικούς μας επιτρέπει πρώτον να δημιουργήσουμε εργασίες για ανάθεση και να τις οργανώσουμε στη βιβλιοθήκη εργασιών μας. Μια εργασία μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, πολυμέσα, αρχεία, αρχεία με content, διαδραστικά αντικείμενα από ψηφιακά μαθησιακά αποθετήρια και πολλά άλλα. Δεύτερον, να αναθέτουμε εργασίες στα μέλη μιας κυψέλης, την ίδια εργασία σε όλους και διαφορετική στον καθένα, υποστηρίζοντας έτσι διαφοροποιημένη διδασκαλία. Τρίτον, και βέβαια, να λαμβάνουμε τις απαντήσεις και να τους παρέχουμε ανατροφοδότηση όπως σχόλια προόδου και συμβουλές βελτίωσης. Εφαρμογή ή μη πορτφόλιο. Ένα προσωπικό ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο. Η βασική ιδέα είναι στο e-portfolio να έχουμε οργανωμένα αυτά που θεωρούμε σημαντικά να κρατήσουμε από χρονιά σε χρονιά. Σημαντικές εργασίες, επιτεύγματα και άλλα, και να τα παρουσιάσουμε ή όχι προς τα έξω. Πρόκειται για εργαλείο επιλογής, τεκμηρίωσης, οργάνωσης, διατήρησης και προβολής αντιπροσωπευτικών έργων μας. Σε περιβάλλον σχολείου, ζητώντας από τους μαθητές και μαθήτριες να επιλέξουν τα αντιπροσωπευτικά τους επιτεύγματα και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους, το e-portfolio μπορεί να λειτουργήσει ως ένα παιδαγωγικό εργαλείο αναστοχασμού και προβληματισμού σχετικά με τη διαδικασία διδασκαλίας ή μάθησης. Για παράδειγμα, εδώ αναφέρει: επέλεξα τη συγκεκριμένη εργασία για το portfolio επειδή μέσα από αυτήν κατάλαβα τη σημασία της συνεργασίας. Οι εργασίες μπορούν να οργανωθούν σε φακέλους, ανατάξη, μάθημα ή θέμα, να εμπλουτιστούν με αρχεία ή σχετικούς συνδέσμους. Το e-portfolio της ΕΜΗ αποτελεί μέρος του προφίλ μας στην ΕΜΗ και έχουμε τη δυνατότητα να το ορίσουμε ως δημόσιο, ολόκληρου τμήματος, σε όλους ή μόνο στις επαφές μας. Εφαρμογή αρχεία ή ΕΜΗ files για οργάνωση, αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων. Αναφέραμε προηγουμένως για τα κοινόχρηστα αρχεία των κυψελών. Εκτός όμως από τις κυψέλες, ως μέλη της ΕΜΗ έχουμε και τον προσωπικό μας χώρο για να ανεβάζουμε, να οργανώνουμε, να αποθηκεύουμε τα αρχεία μας και να τα διαμοιράζουμε αν θέλουμε με άλλους. Στον κεντρικό χώρο εργασίας μας στην ΕΜΗ βρίσκουμε την εφαρμογή αρχεία, μέσα από την οποία μπορούμε να διαχειριστούμε τόσο τα προσωπικά μας αρχεία και τους φακέλους, όσο και τους κοινόχρηστους φακέλους των κυψελών μας. Σε κάθε χρήστη, η ΕΜΗ παρέχει συνολικά χώρο 2 GB που βρίσκεται στο cloud του ΕΔΤΕ, δηλαδή στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας της Ελλάδας. Δίνεται η δυνατότητα διαμοίρασης των αρχείων και των φακέλων μας με άλλα μέλη της ΕΜΗ ή με ολόκληρες κυψέλες μας. Η εφαρμογή αρχεία βασίζεται στο ανοιχτό λογισμικό Nextcloud. Μπορούμε να διαμοιράσουμε ένα φάκελο με πολλές κυψέλες μας, ώστε να προσθέτουμε ή να ενημερώνουμε το υλικό μας σε ένα σημείο και να το λαμβάνουν όλες οι κυψέλες χωρίς καμία άλλη ενέργεια. Μπορούμε επίσης να συγχρονίσουμε τα αρχεία μας στην ΕΜΗ με έναν φάκελο τοπικά στον υπολογιστή μας, αφού εγκαταστήσουμε την εφαρμογή συγχρονισμού που παρέχεται. Ενημερώνοντας τα αρχεία στον τοπικό φάκελο, ενημερώνεται και ο φάκελος στην ΕΜΗ, χωρίς να κάνουμε μεταφόρτωση. ΕΜΗ Blogs. Τα ΕΜΗ Blogs είναι η εφαρμογή της ΕΜΗ για τη δημιουργία και τη διαχείριση ιστολογίων. Αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο σύνθεσης και διαχείρισης περιεχομένου. Βασίζεται στο ανοιχτού κώδικα περιβάλλον WordPress. Αναφέραμε προηγουμένως για τα συνεργατικά ιστολόγια κυψελών. Εκτός από αυτά, ως μέλη της ΕΜΗ έχουμε στον χώρο μας προεγκατεστημένο και ένα προσωπικό ιστολόγιο ή ιστολόγιο χρήστη, όπως το ονομάζουμε, το οποίο μπορούμε να διαμορφώσουμε όπως επιθυμούμε, να γράφουμε και να δημοσιεύουμε άρθρα. Τα ιστολόγια είναι ανοιχτά και δημόσια σε όλους, ακόμα και σε όσους δεν είναι μέλη της ΕΜΗ. Αποτελούν έτσι το εργαλείο της ΕΜΗ για την προβολή και την ανάδειξη της δουλειάς των μαθητών, μαθητριών, εκπαιδευτικών ή σχολείων έξω από την ΕΜΗ. Μπορεί να λειτουργήσουν ως ένα ανοιχτό περιβάλλον για τη διακίνηση ιδεών, καλών πρακτικών, τον διαμοιρασμό
και τη συνοικοδόμηση νέας γνώσης. Εφαρμογή ΙΜΗ μαθήματα. Η εφαρμογή της ΙΜΗ για τη δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών μαθημάτων. Η εφαρμογή μας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσουμε το ψηφιακό εκπαιδευτικό μας περιεχόμενο σε ενότητες και να δημιουργήσουμε μαθήματα, ακολουθώντας την απλή και οικία προσέγγιση ενός δομημένου ιστολογίου. Ένα μάθημα αποτελεί μια διδακτική οντότητα με σαφή διάρθρωση που αποτελείται από επιμέρους ενότητες. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάθε ενότητας μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, εικόνες, ήχους, βίντεο, ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα από την εφαρμογή ΙΜΗ Content, συνημμένα αρχεία, καθώς και συνδέσμους προς εξωτερικές διαδικτυακές πηγές και αποθετήρια. Εκτός από τις παραπάνω κύριες εφαρμογές, η ΙΜΗ έχει και μια σειρά άλλες, στις οποίες θα αναφερθούμε επιγραμματικά. ΙΜΗ Notes πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σημειωματάριο, δηλαδή μια εφαρμογή για να δημιουργούμε σημειώσεις, να τις οργανώνουμε σε κατηγορίες και να τις διαμοιραζόμαστε με τις επαφές μας ή με μέλη κυψελών μας. ΙΜΗ Bookmarks. Εφαρμογή για τη δημιουργία και διαχείριση σελιδοδεικτών προς αγαπημένες ιστοσελίδες ή ιστοτόπους. Μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε τις δικές μας συλλογές από διαδικτυακές πηγές. ΙΜΗ Mind Maps. Εφαρμογή νοητικής χαρτογράφησης. Μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε και να διαμορφώνουμε νοητικούς χάρτες και να τους διαμοιραζόμαστε με τις επαφές μας ή με μέλη κυψελών μας. ΙΜΗ Draw. Εφαρμογή δημιουργίας διαγραμμάτων. Μας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργούμε και να διαμορφώνουμε ποικίλα διαγράμματα, όπως διαγράμματα ροής, οργανογράμματα, διαγράμματα ακολουθίας, γραφήματα και πολλά άλλα, επιλέγοντας από μια πλούσια βιβλιοθήκη διαθέσιμων προτύπων, σχημάτων και εικόνων. Θα τη βρείτε μαζί με την εφαρμογή ΙΜΗ Mind Maps στον φάκελο Σχεδιαστικά εργαλεία στον κεντρικό χώρο της ΙΜΗ. Για την ΙΜΗ υπάρχει πλέον πλούσιο επιμορφωτικό υλικό. Θα το βρείτε συγκεντρωμένο στη διεύθυνση αυτή. Ανάλογα με τη γλώσσα που έχετε επιλέξει, εμφανίζεται το διαθέσιμο υλικό στη γλώσσα αυτή ή στα αγγλικά. Περιλαμβάνονται αρχίζω με την ΙΜΗ, οδηγίες βήμα-βήμα για εκπαιδευτικούς, διαθέσιμο σε 8 γλώσσες, συνοπτικός οδηγός χρήσης και παιδαγωγικής αξιοποίησης της ΙΜΗ σε ελληνικά και αγγλικά, οδηγός για την εφαρμογή ΙΜΗ Content σε ελληνικά, αγγλικά και πολωνικά. Επίσης, επιπλέον, θα βρείτε μόνο στην ελληνική γλώσσα, το αρχίζω με την ΙΜΗ οδηγίες βήμα-βήμα για μαθητές και μαθήτριες, αναλυτικό οδηγό χρήσης και παιδαγωγικής αξιοποίησης με αυθεντικά παραδείγματα αξιοποίησης και ένα σενάριο εξοικείωσης της ΙΜΗ σε 12 βήματα. Θα βρείτε επίσης βίντεο tutorials στο κανάλι της ΙΜΗ στο YouTube, αλλά και στον ιστότοπο ΙΜΗ From All, όπου έχουμε συγκεντρώσει τα εκατοντάδες βίντεο που έχουν αναπτυχθεί για την ΙΜΗ από την εκπαιδευτική κοινότητα. Τέλος, η ΙΜΗ έχει παρουσία στο Facebook, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις, τις νέες εφαρμογές και τις εκδόσεις. Για οποιαδήποτε βοήθεια, μπορείτε να απευθυνθείτε στην υποστήριξη χρηστών της ΙΜΗ, στέλνοντας μήνυμα στο support@imiforall.eu στην ελληνική αγγλική γλώσσα. Σας ευχαριστώ πολύ.